Θα κάνουμε τώρα μια στάση στην εμβληματική προσωπικότητα της μοντέρνας ελληνικής αρχιτεκτονικής, τον Δημήτρη Πικιώνη. Υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της γενιάς του 1930, έχοντας ασχοληθεί παράλληλα με την ποίηση και τη ζωγραφική. Για το έργο του θα μιλήσουμε τώρα με τον επίσης καταξιωμένο αρχιτέκτονα, ομότιμο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλησπέρα κύριε Φιλιππίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θέλω καταρχάς να ρωτήσω τι είναι αυτό που κάνει το Πικιώνη τόσο σπουδαίο αρχιτέκτονα. Ακόμα και η ερώτηση που κάνετε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί από πολλούς, γιατί ο ίδιος έλεγε ότι είναι ζωγράφος. Ξεκίνησε από τη ζωγραφική και ζωγράφιζε και καλά. Ξεκίνησε να σπουδάζει ζωγραφική και μετά, επειδή έπρεπε να βγάλει το ψωμί του, ξεκίνησε στο Μόναχο σπουδάζοντας ζωγραφική και μετά πάει στο Παρίσι και σπούδασε αρχιτέκτονας και από εκεί γυρίζει Ελλάδα. Έτσι λοιπόν υπήρχε ένας μεικτός χαρακτήρας. Οπότε οι ζωγράφοι τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικός τους και οι αρχιτέκτονες τον θεωρούσαν ότι δεν ήταν ακριβώς δικός τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η αμφισβήτηση, η αμφιβολία που υπήρχε ήταν κάτι το οποίο διατηρήθηκε και πολύ μετά, αφού του ο Πικιώνης είχε δημιουργήσει έργο, είχε χτίσει, είχε δηλαδή αρχιτεκτονική να δείξει, όχι απλώς λόγια. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο σκληρός πυρήνας των αρχιτεκτώνων πάντα τον έβλεπε με μισό μάτι. Αυτό, από μόνο του κύριε Σαρή, είναι ένα καλό τεκμήριο της αξίας του. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι πιο σπουδαίοι και οι πιο σημαντικοί ήταν πάντα αυτοί που αμφισβητήθηκαν στην εποχή τους. Ο Πικιώνης δεν είναι εξαίρεση. Και ότι μπόρεσε να παίξει σε αυτό το μετέχμιο ανάμεσα σε ζωγραφική και αρχιτεκτονική έδειξε ικανότητες σε αυτόν τον τομέα που δεν είχε κανένας άλλος εκείνη την εποχή. Άρα δίκαια δεν ξέραν πού να τον κατατάξουν. Ποια είναι τα σημαντικότερα έργα του που μπορεί να δει κάποιος σήμερα, κάνοντας μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας? Αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά ήταν το πιο σημαντικό του ως προς την απήχηση που είχε στο εξωτερικό, ήταν οι διαμορφώσεις της Ακροπόλεως γύρω από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη, δηλαδή από τη μεριά την απέναντι του λόφου του Φιλοπάπου. Περιβάλλον χώρος του Ιερού Βράχου δηλαδή, μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη. Ναι, αλλά εκτός από αυτές τις διαμορφώσεις που ήταν διαμορφώσεις τοπίου, που δηλαδή απλωνόταν σε όλη αυτή την περιοχή, από την είσοδο της Ακρόπολης μέχρι απέναντι το μνημείο του Φιλόπαπου από πάνω, υπήρχε αυτό το μικρό συγκρότημα που ήταν γύρω από αυτή την εκκλησία, που είχε την εκκλησία, αναψυκτήριο και κάποια βοηθητικά, mm-hmm. και όλο μαζί αυτό ήταν ένα μικρό, ας το πούμε, δείγμα μιας ιδανικής ατμόσφαιρας που ήταν διεληνική, όπως την έλεγε ο ίδιος, δηλαδή μπορούσε κανένας να την αναγάγει στο σύνολο της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο του έργο. Για να το θέσουμε και σε ένα ιστορικό πλαίσιο, αυτό γίνεται δεκαετία του 50? Του 50, 53 με 57. Κράτησε πάρα πολύ η κατασκευή του, και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι ιδιαίτερο του Πικιώνη, γιατί ο Πικιώνης ουσιαστικά δεν πήγε με σχέδια έτοιμα να εφαρμοστούν, αλλά δούλευε καθημερινά με τους εργάτες επί τόπου, κάνοντας δοκιμές με τα υλικά, αν η πέτρα μπορούσε να ταιριάξει εδώ ή να ταιριάξει εκεί, δοκιμάζοντας δηλαδή διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν υπήρχε μία μακέτα και έλεγε «έχω αυτό, θα προχωρήσουμε βάσει αυτού του σχεδίου»? Υπήρχαν μερικά πολύ γενικά πράγματα, ναι, τα οποία όμως συνεχώς αναθεωρούνταν. Δηλαδή υπήρχε μια χαοτική σχέση με το έργο, είχαν τρομάξει οι εργοδότες του και προσπαθούσαν να τελειώσει το έργο γρήγορα. Εκείνος όμως επέμενε ότι θα το τέλειωνε την ώρα που πρέπει, mm-hmm. και αυτό ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του Πικιώνη, ότι εκεί δεν τέριαζε σε αυτή την αίσθηση του ανθρώπου που είχε αναλάβει να κάνει το αλφα πράγμα μέσα σε τόσο χρόνο. Για εκείνον ο χρόνος δεν υπήρχε. Εκπληκτικό. Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.